Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και θέλω λίγο, επειδή έχετε ασχοληθεί και μέσα από το κέντρο της Καστοριάς, έτσι, και όχι μόνο. Μάλιστα. Με όλο αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά τώρα βλέπουμε να παίρνει και αυτές τις διαστάσεις. Και μάλιστα σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο, το χώρο του αθλητισμού. Και οι απορίες και τα σχόλια είναι πάντα αρκετά σε αυτές τις περιπτώσεις και οι περισσότεροι, όπως λέγαμε νωρίτερα από με την Έλληνα εδώ, ρωτάνε γιατί αυτά δεν καταγγέλλονται στην ώρα τους και καταγγέλλονται χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι λόγω της θέσης σας και του επαγγελματός σας μπορείτε να μας διαφωτίσετε ορισμένα πράγματα για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις. Ξέρετε τι, νομίζω ότι ξεκινάμε από το εξής λάθος. Mm. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή, ναι, για να μιλήσει κάποιος για τη βία που έχει δεχτεί. Mm-hmm. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη τριγλοποδιά. Η συγκεκριμένη Ολυμπιονίκη, η κυρία Μπεκατόρου, δεν το θυμήθηκε τώρα. Για την αλήθεια δεν νομίζω ότι το ξέχασε ποτέ. Απλά συντελείται εκεί μια τεράστια διεργασία, ναι, στον ψυχισμό της κάθε γυναίκας, ναι, για να φτάσει να μπορεί να μιλήσει γι' αυτό. Και το μεγαλύτερο πράγμα που χρειάζεται να έχουμε υπόψη είναι ότι η ντροπή και οι ενοχές που συνοδεύουν μια κακοποιητική εμπειρία είναι τόσο μεγάλες που είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό. Και όταν λέμε ντροπή, εννοούμε ότι η ντροπή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, ότι κάπου εγώ έχω κάνει λάθος ή κάποιο χειρισμό θα έπρεπε να έχω κάνει καλύτερα. Mm-hmm. Όταν αισθάνομαι ότι δηλαδή ξέρω, το θύμα αισθάνεται και ένοχο από την άλλη μεριά. Το θύμα αισθάνεται ένοχο, το θύμα αισθάνεται ότι θα μπορούσε να το έχει προλάβει, θα μπορούσε να το έχει σταματήσει, άρα ενοχοποιείται το ίδιο. Όταν αισθάνομαι ότι φταίω, πόσο εύκολο είναι κύριε Νατσούλη να ζητήσω βοήθεια? Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο όταν αισθάνομαι ότι κάπως με έναν τρόπο περνάει και από το χέρι μου. Και πόσο μάλλον και σε αυτές τις ηλικίες που συμβαίνουν συνήθως όλα αυτά, έτσι. Σε αυτές τις ηλικίες, και βλέπετε ότι μιλάμε για παράγοντες μέσα στον αθλητισμό. Που με εξουσία δηλαδή. Έχει πολύ εξουσία και έχει και πολύ εγκύτητα. Δηλαδή, πολλές φορές. Και τι σημαίνει εξουσία? Μπορούν να σε απογειώσουν και μπορούν και να σε θάψουν. Αυτό είναι εξουσία. Ακριβώς. Και είναι και στο πάρα πολύ κοντινό περιβάλλον. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποιον άγνωστο. Οι περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης γίνονται από ανθρώπους που είναι στο ευρύτερο και κοντινό, μάλιστα, περιβάλλον. Μάλιστα. Δεν είναι ότι κάποιος στον δρόμο. Ναι. Οι πιθανότητες, οι στατιστικές δείχνουν ότι δεν θα συμβεί από κάποιον άγνωστο. Ναι, συνήθως ναι, θα συμβεί από κάποιον με τον οποίο υπάρχει σχέση. Ναι. Και εκεί μετά ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Mm. Ότι, okay, εμείς γνωριζόμαστε, δεν θα το πεις πουθενά. Αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό. Ναι. Ή αν το πεις, θα το μετανιώσεις. Μάλιστα. Και σκεφτείτε τώρα εκεί το διακύβευμα. Απ' τη μία να είναι το όνειρο του είμαι βλέπω μπροστά μου το όνειρο να πραγματώνεται. Ακριβώς. Και από την άλλη να υπάρχει η απειλή ότι αν μιλήσω αυτό θα καταστραφεί. Μάλιστα. Τι άλλο συμβαίνει στον ψυχισμό μιας γυναίκας όταν πραγματικά σκέφτεται αν πρέπει να το πει όχι? Φοβάται σίγουρα. Έτσι φαντάζομαι. Ποιος θα την πιστέψει επίσης? Γιατί εδώ, ακόμη και τώρα, θα πει κάποιος απέδειξε το, ή ακόμη και μπορεί να το λένε ήδη και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πώς, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό κάνοντας μια καταγγελία? Πώς μπορεί να το αποδείξει? Πώς μπορεί να το αποδείξει? Πρακτικά μπορεί και να μην υπάρχουν αποδείξεις ποτέ. Να μην μπορεί, γιατί όταν μιλάμε για αποδείξεις, ειδικά στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης,
η απόδειξη νομικά, αν το δούμε, ναι, θα ήταν μια γνωμάτευση από έναν ιατροδικαστή. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δηλαδή τεχνικά αυτό είναι το ζήτημα. Από την άλλη σκέφτομαι ότι το ότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα και γίνονται αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη, είναι ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο να έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Δυστυχώς συμβαίνει τόσο δίπλα μας, δίπλα μας, και αυτό ας γίνει ένα κίνητρο για τις γυναίκες να μιλήσουν. Αλλά πάλι, αν προσανατολίσουμε την κουβέντα στις γυναίκες και στο αν μιλάνε ή δεν μιλάνε, είναι πάρα πολύ πιθανό δευτερογενώς να τις ενοχοποιούμε. Ας κοιτάξει λοιπόν ο καθένας το ρόλο του. Ναι, γιατί ο καθένας μας τη θέση του. Και δεν είναι μόνο ποιος θα με πιστέψει, πόσο θα στοχοποιηθώ ίσως από αυτή την ιστορία. Πόσο θα στοχοποιηθώ, πόσο το ερώτημα θα είναι... Τι θα μου κοστίσει όλη αυτή η ιστορία στη ζωή ακριβώς, μου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ίσως η κουβέντα δεν έχει να κάνει μόνο με το τι να κάνει μια γυναίκα για να μιλήσει. Ναι, προφανώς το να σπάσει τη σιωπή της και να αναζητήσει βοήθεια είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα. Διάβασα δηλαδή κάπου... αφορά όλους μας. Διάβασα κάπου πολύ εύστοχα ότι ο λόγος που δεν μιλούσε τόσα χρόνια η κυρία Μπεκατόρου είναι ακριβώς αυτή που αυτή τη στιγμή ρωτάνε γιατί δεν μιλούσε τόσα χρόνια η κυρία Μπεκατόρου. Ακριβώς. Το να αναρωτιόμαστε, το ερώτημα αν τίθεται στο γιατί δεν μιλούσε, είναι έχουμε χάσει όλη την ουσία. Την ουσία του θέματος. Ίσως αν ρωτούσαμε τι δυσκολεύει μια γυναίκα το να μιλήσει, να μπορούμε λίγο να πλησιάσουμε περισσότερο. Εγώ το λέω ίσως και... αν αναρωτηθούμε εμείς πόσο διευκολύνουμε μια γυναίκα να μιλήσει, ίσως να πηγαίνουμε την συζήτηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και δεν ξέρω για τις εποχές που έγιναν αυτά τα περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα, δεν υπήρχαν και τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορούσε να γράψει κάτι και να γίνει ευρέως γνωστός. Τότε θα έπρεπε να πάει σε καμιά αστυνομία, σε κανένα γιατρό. Ακόμη και η οικογένεια έχω διαβάσει ότι μπορεί να μην την πίστευε. Ή η αστυνομία να την έλεγε μήπως και εσύ κάτι, μήπως και εσύ. Δηλαδή, φανταστείτε τι γίνεται. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε καταγεγραμμένες που λένε ότι μια γυναίκα να απευθύνεται σε φορείς, είτε φορείς ασφάλειας είτε υγειονομικούς φορείς, και η αντιμετώπιση είναι βαθιά σεξιστική και πατριαρχική. Δηλαδή δεν γίνεται να ρωτάμε μια γυναίκα τι έκανες και τι δεν έκανες. Και βέβαια, κύριε Γιωσέ, μπορεί τώρα να ασχολούμαστε κυρίως με το κομμάτι του αθλητισμού και βλέπετε ότι πολλές γυναίκες βγαίνουν τώρα μετά την Μπεκατόρου και μία μετά την άλλη διηγούνται και την προσωπική του ιστορία, είτε πρόκειται για σεξουαλική κακοποίηση, είτε για σεξιστικά σχόλια ή για σεξιστική συμπεριφορά. Αλλά δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, φαντάζομαι, η επαγγελματική χώρα είναι σίγουρα μέσα. Γυναίκες που έχουν όνειρο την καριέρα τους, δηλαδή είναι και ο επαγγελματικός το επαγγελματικό σε όλα κομμάτι. Τα επίπεδα, σε όλα δηλαδή, τα επίπεδα εγώ πραγματικά δεν αισθάνομαι ότι είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες με έναν τρόπο στο χώρο εργασίας έχουν δεχτεί κάποιο είδους παρενόχληση και ξέρετε τι. Για να μην μιλήσουμε και για την ενδοοικογενειακή βία και πόσες φορές βλέπουμε περιπτώσεις τεράτων κυριολεκτικά να σελγούν πατριοί στα κορίτσια, ακόμη και γονείς έχουμε δει. Και πατεράδες. Βέβαια. Να σας πω κάτι, μπορεί παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση να μην είναι ούτε ένα άγγιγμα, να είναι ένα βλέμμα, να είναι ένα χυδαίο αστείο. Να έχει τέτοιες μορφές. Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει φοβηθεί το βράδυ μόνη της περπατώντας στον δρόμο. Ακριβώς. Το λέτε από πάρα ένα παράξενο βλέμμα, από μια παράξενη κουβέντα, έτσι. Από ένα πλησίασμα περίεργο, από το πώς μπορώ να γύρω, να κουμπίσω, ας πούμε, τον ώμο μου. Μπορεί σε κάποιους να φαίνονται υπερβολές. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Το ερώτημα είναι ότι πόσο ασφαλής αισθάνομαι στον χώρο εργασίας μου. Πόσο ασφαλής αισθάνομαι ή πόσο αμήχανο μπορεί να αισθάνομαι όταν συναντάω τον έναν ή τον άλλο συνάδελφο. Όλο αυτό όπως εξελίσσεται, γιατί είναι πρώτο θέμα στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Κιωσέ. Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Έχει πάει παγκόσμια τώρα αυτό το θέμα. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι πραγματικά μπορούν να ανοίξουν πολλά στόματα? Σίγουρα δεν θα ανοίξουν όλα.
Σίγουρα δεν θα ανοίξουν όλα, αλλά βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ένα ντόμινο αποκαλύψεων. Από μόνο του πώς έχει δουλέψει, ναι, όλη αυτή η πληροφορία, σας το λέω και ναι, ανατριχιάζω, πώς η φωνή αυτή της κυρίας Μπεκατόρου, που νομίζω ότι μόνο το ότι λέμε το όνομά της θα έπρεπε να ρηγούμε, έχει ξεκινήσει ένα ντόμινο αποκαλύψεων από και άλλες αθλήτριες, και η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω παρόμοιες αποκαλύψεις μέσα στο Facebook από γυναίκες της διπλανής πόρτας, mm-hmm, που έρχονται και περιγράφουν περιστατικά που έχουν βιώσει οι ίδιες. Μόνο καλό θα φέρει όλη αυτή η ιστορία. Μόνο καλό, και με έναν τρόπο που να φέρει στην επιφάνεια λίγο και να φωτίσει πραγματικά την... όλον αυτό τον κόσμο που είτε δεν τον βλέπουμε, είτε θελοτυφλούμε, είτε αισθανόμαστε ότι δεν συμβαίνει κοντά μας. Είναι μόνο ένα ερέθισμα για προβληματισμό. Και βέβαια με αυτά που μας λέτε, κύριε Γιωσή, καταλαβαίνω ότι η μόνη ερώτηση που δεν πρέπει να γίνεται είναι γιατί τώρα, αν έχουν περάσει κάποια χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Ότι η μόνη ερώτηση που δεν πρέπει να γίνεται είναι αυτή. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βοηθητική, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, δεν θα μας δώσει καμία πληροφορία. Παρόλα αυτά όμως, κύριε Γιωσή, εσείς αν συμβεί κάτι τώρα, τι θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε σε ένα κόρη, σε μια γυναίκα? Πρέπει άμεσα να το καταγγείλει ή θα πρέπει να παλέψει με τις εσωτερικές της δυνάμεις, με τον εσωτερικό της κόσμο, για να βρει κάποια στιγμή τη δύναμη για να το πει? Θα σας πω λιγάκι την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δουλεύω ιδιωτικά, ως ψυχοθεραπευτής, ναι, ιδιωτικά. Ναι. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω με γυναίκες που έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Το κομμάτι της καταγγελίας, μάλλον οι γυναίκες που το έχουν μοιραστεί σε μένα, ναι, το κάνουν, μοιράζονται ένα περιστατικό το οποίο αφορά πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Δεν είναι ότι κάτι έχει συμβεί. Εννοείται περιστατικά και της Καστοριάς, φαντάζομαι, κύριε Γιώση, έτσι. Και γενικά. Δεν θα μιλήσω μόνο για την Καστοριά, θα μιλήσω γενικά. Γιατί, ξέρετε τι, για να φτάσει μια γυναίκα να μιλήσει γι' αυτό, συνήθως περνάνε πολλά χρόνια. Οπότε δεν προκύπτει σαν έτοιμα το σύνεθες είναι για πολλά χρόνια, όχι. Το σύνεθες είναι... Η εξαίρεση είναι να μιλήσει αμέσως. Ακριβώς, ακριβώς. Το σύνεθες είναι αυτό να μείνει σε ένα σιρτάρι κλειδωμένο, το οποίο να κάνει φασαρία όμως, δεν είναι κλειδωμένο και ξεχασμένο, και να αρχίσει την επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, γιατί εκείνη είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πια ψυχοθεραπευτικά το τραύμα που συνοδεύει την κακοποίηση. Αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι, επαναλαμβάνω, την ισχύ τους, τη δύναμή τους, την εξουσία τους, πώς θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, ακόμη και ιατρικά, κύριε Κιωσέ? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Δεν είναι ιατρικά. Αυτό είναι μια άλλη παγίδα. Αν ξεκινήσουμε να αποδώσουμε παθολογία, ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι σαν να τους δίνουμε άλοθη. Παίρνουμε και λίγη από την ευθύνη. Δεν υπάρχει καθόλου παθολογία. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για ένα παράγοντα μέσα του αθλητισμού. Είμαι με κάποιο τρόπο σίγουρος ότι δεν είναι το μόνο. Θα έχει συμβεί πολλές φορές. Τι γίνεται τώρα? Ο ίδιος άνθρωπος δεν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε και να τιμωρηθεί γι' αυτό. Το μήνυμα που πήρε είναι ότι πραγματικά έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, χωρίς να συμμερίζομαι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Μάλιστα. Αυτό το μήνυμα έχει πάρει. Και αυτό το μήνυμα παίρνει, θέλετε να πιάσουμε και το κομμάτι, ας πούμε, των δύο εφήβων που τραυμάτισαν το σταθμάχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Άλλο, ναι. Εκεί τι γίνεται? Εκεί υπάρχει ένα περιστατικό στο οποίο κάπως κινήθηκε ένας μηχανισμός για να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Το μήνυμα ποιο είναι που παίρνουν λοιπόν αυτά τα παιδιά? Είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και ο μηχανισμός θα δουλέψει με τέτοιο τρόπο ώστε να μας προστατεύσει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει παθολογία. Δεν θα τους βγάλουμε ούτε ψυχοπαθείς ούτε ψυχικά ασθενείς. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χτίσει μια κοινωνία η οποία συνήθως περιθάλπτει του δράστη. Μάλιστα. Μάλιστα.
Και κάτι ακόμη, γιατί το ακούμε και αυτό. Περίπτωση μια γυναίκα να πει κάτι το οποίο δεν συνέβη για άλλους λόγους, είναι μέσα στο πλαίσιο, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό, είναι μέσα στην, θα λέγαμε, για κάποιον άλλον λόγο. Παίζει αυτό να πει κάτι τόσο σοβαρό μια γυναίκα για άλλους λόγους όμως και να μην είναι αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή. Δεν είναι η στιγμή να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για το αν κάποιος μπορεί να χειριστεί, να δημιουργήσει μια ιστορία, μια ιστορία για να βλάψει για άλλους λόγους έναν άλλο. Ναι. Ακριβώς. Ας σταθούμε στο τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Ας σταθούμε στο πόσο σοβαρό είναι αυτό που γίνεται και δεν γίνεται να κλείσουμε τα μάτια. Μιλάμε για ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα ταυτόχρονα. Εδώ χρειάζεται να δούμε ποια είναι η θέση του καθενός μας και της καθεμιάς μας. Μάλιστα. Ας κρατήσουμε λίγο αυτό. Ωραία. Κύριε Κεσέ, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.